Κυρίες και κύριοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την φίλη και ακροάτρια του σταθμού μας, την φίλη μας την Μαρίνα, από την Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης, που θα ήθελα να κάνει μία καταγγελία και ένα ευχαριστώ να πει σε ένα κέντρο υγείας που έχω πει πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, ότι αυτό το κέντρο υγείας διαφέρει από πολλά άλλα κέντρα υγείας αυτής της χώρας. Πρώτον, γιατί έχει καλό διευθυντή. Δεύτερον, διότι έχει καλούς γιατρούς. Και τρίτον, γιατί έχει νοσηλευτικό προσωπικό που αξίζει πραγματικά το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, να τους πούμε ένα ευχαριστώ. Μαρίνα, σε ακούμε. Ήθελα απλά να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους και το διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας, γιατί πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι και μετά είναι γιατροί. Γιατί με εξυπηρέτησαν και εμένα και το παιδί μου όταν τους χρειάστηκα, ενώ σε ένα άλλο κέντρο υγείας δεν το έκαναν. Το άλλο κέντρο υγείας είναι στη Μεσαρά? Ναι, ναι, είναι το κέντρο υγείας των Μυρών. Το Μυρών. Το λόγο, ναι, επειδή είμαστε ανεμβολίαστοι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φημίζεται ότι δεν είναι καθόλου εξυπηρετικό αυτό το κέντρο υγείας και δεν ξέρω πού, για ποιο λόγο. Ως προς τι δεν είναι εξυπηρετικό? Ανεμβολίαστε. Δηλαδή δεν είστε άνθρωποι εσείς? Ναι, όχι. Μάλιστα. Όχι, μάλλον πως όχι. Μάλιστα. Επομένως δεν είμαι και εγώ. Μεγάλο. Μάλλον. Ναι. Μάλλον. Γιατί όσοι δεν είμαστε εμβολιασμένοι, δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία. Πρέπει να πληρώνουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που με εξυπηρέτησαν και εμένα και τα παιδιά μου. Να πούμε ότι διευθυντής στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας είναι ο κύριος Βασιλόπουλος, ο οποίος ο Θοδωρής... Ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και αυτόν. Ο Θοδωρής είναι ένας εξαίρετος επιστήμων, εξαίρετος άνθρωπος, εξαίρετος σε όλα του. Όπως ο κύριος Πουλωρινάκης, όπως πάρα πολλοί γιατροί που είναι εκεί πέρα. Και νοσηλευτικό προσωπικό, μην το ξεχνάμε, όπως και καθαριότητα. Θα ήθελα να μας πεις λίγο τι έχει γίνει. Πήγατε στο Κέντρο Υγείας Μυρών, σας είπαν ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να σου κάνουμε τεστ. Ναι. Αρχικά πήγα το παιδί μου, γιατί ο πρώτος που νόσησε εδώ μέσα ήταν το παιδί μου. Μάλιστα. Ναι, τους πήρα τηλέφωνο για να τον πάω με θετικό self-test. Λέω πως θέλουν κάποιο rapid test απ' έξω να τους πάω πρώτα και όλα αυτά για να πάρει το χαρτί νόσης στο παιδί. Μου λένε ότι δεν γίνεται εφόσον είμαι ανεμβολίαστη γονείς. Δεν γίνεται. Ακού να δεις. Και ότι πρέπει να πάω απ' έξω. Να του κάνω PCR ή μοριακό τέλος πάντων, να του κάνω απ' έξω. Μάλιστα. Εγώ το άφησα γιατί θεώρησα ότι έτσι μάλλον είναι. Λέω εντάξει, δεν το πάω μα είναι απ' έξω. Το δήλωσα εγώ. Πήγα, το έκανα σε ένα φαρμακείο να rapid test. Λέω εντάξει, θα το αφήσω. Μου είπαν λοιπόν μετά για το Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας ότι θα με εξυπηρετήσουν. Πήρα τους ανθρώπους, τους ρώτησα, μου λένε βεβαίως, μου λέει θα το φέρεις το παιδί, να του κάνουμε ένα PCR ή rapid test, θα δούμε, μου λέει και καλά τι θα του κάνανε. Τελικά του έκαναν PCR και το έκαναν. Τέλος πάντων, μετά κόλλησα και εγώ. Ναι. Τους πήρα ξανά τηλέφωνο, τους λέω παιδιά να έρθω, θα με εξυπηρετήσετε. Εγώ πήγα στην Αγία Βαρβάρα και με εξυπηρέτησαν το παιδί μου που είμαι ανεμβολίαστη. Ποια η διαφορά του ενός κέντρου υγείας από το άλλο? Μου λένε όχι, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Τέλος πάντων δεν πήρα καμία απάντηση. Και έτσι ξαναπήγα στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας και μου έκαναν και εμένα το PCR και πήρα τα αποτελέσματα. Αυτό. Τελικά το Κέντρο Υγείας Μυρών μάλλον, αυτό δείχνει τουλάχιστον, μάλλον είναι εκεί πέρα μόνο για να επιβεβαιώνει θανάτους. Γιατί το Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας σώζει ανθρώπους κατά τη διάρκεια ταξιδίου Μεσαρά Ηράκλειο σε ασθενείς που βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Εδώ σταματάνε και εδώ τους δίνουν τη ζωή και τους στέλνουν στο νοσοκομείο μετέπειτα. Γι' αυτό θα πρέπει να στηρίζουμε το Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας που το έργο του είναι όχι σεβαστό αλλά και από τον ίδιο το Θεό επικροτείται. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρίνα και σου εύχομαι περαστικά και να είσαι πάντα καλά εσύ και η οικογένειά σου. Να είστε καλά κι εσείς. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε την φίλη την Μαρίνα που δεν ήθελε να σχολιάσει για το Κέντρο Υγείας Μυρών περισσότερα από αυτά που είπε. Εμείς έχουμε και το όνομα του ιατρού, του κυρίου Μανώλη,
που είναι στο κέντρο υγείας Μυρών, που είπε ότι αφού είναι ανεμβολίαστη δεν τη δεχόμαστε. Κύριε Μανώλη, τον όρκο σας τον έχετε πατήσει. Ντροπή. Ντροπή, γιατί ένας που έχει πατήσει τον όρκο του, δεν μπορούμε να πούμε αν είναι γιατρός ή αν είναι κάτι άλλο. Και δεν θα επεκταθώ, ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Αλίμονο, κύριε Μανώλη, αλίμονο, οι γιατροί, εάν δεχόταν μάλλον οι γιατροί, αυτούς που είναι μόνο υγιέστατοι, τότε ποιος ο λόγος να είναι γιατροί? Αυτό το λέω και το τονίζω, διότι ο όρκος που δώσατε, αν δώσατε όρκο τελικά, γιατί είναι βαρύ να τον πατήσετε, οπότε τον πατάει ένας εύκολα όταν δεν τον δίνει. Όποιος τον δίνει και έχει συνείδηση, δύσκολα τον πατάει. Όταν έχει συνείδηση όμως, όταν είναι ασυνείδητος, εύκολα τον πατάει. Όταν δώσατε λοιπόν όρκο, κάπου αναφέρει ότι θα σώσετε και ζωές με το έργο και την επιστήμη σας. Κάπου αναφέρει ότι χωρίς την συνένεση του ασθενή δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα εσείς. Και ακόμα κάπου αναφέρει ότι ο γιατρός από τη στιγμή που θα ορκιστεί είναι υποχρεωμένος να βοηθάει ασθενείς. Όμως εσείς αυτό μάλλον δεν το ξέρετε, γιατί ή δεν δώσατε όρκο ή είστε ασυνείδητος και τον πατήσατε. Πολλά συγχαρητήρια στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης, στους εξαίρετους γιατρούς που έχει, στην προσφορά, την μέγιστη προσφορά για τους ασθενείς, για τραυματίες που έχει σώσει αυτό το Κέντρο Υγείας, και χαλάλι, πραγματικά χαλάλι, κάθε βοήθεια που μπορεί να προσφερθεί στο Κέντρο Υγείας και αξίζει να προσφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, με διευθυντή τον κύριο Θεόδωρο Βασιλόπουλο.